Περάσουμε στην Άντζελα Ιωαννίδου, μέλος της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα», ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται χρόνια με το Παλαιστινιακό, να μας μιλήσει. Άντζελα. Καλησπέρα. Ας μιλήσουμε για τη Γάζα λοιπόν σήμερα. Ίσως να μην υπάρχει άλλος τίτλος που να εκφράζει καλύτερα την ανάγκη που υπάρχει αυτές τις μέρες σε ό,τι αφορά αυτό το τεράστιο έγκλημα που διαπράττεται δίπλα μας. Αν και θαρώ πως είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις για να το περιγράψουν. Αυτές τις μέρες που η εικόνα ενός γάμου που χαλάει στο Τελαβίβ είναι απολύτως αποδεκτή ως τραγικό γεγονός, ενώ η δημοσίευση φωτογραφιών νεκρών παιδιών από τη Γάζα πρέπει να λογοκριθεί για να μην χαλάσει την αισθητική του δυτικού κόσμου. Η πρώτη παναστατική πράξη που μπορεί να κάνει κανείς είναι να λέει πράγματα με το αληθινότερο όνομα, είχε πει η Ρόζα Λουξεμβούργο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αριθμούς. Πάνω από 650 νεκροί, περισσότεροι από 4.000 τραυματίες, περισσότεροι από 100.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι. 121 παιδιά νεκρά από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης στις 8 Ιουλίου, 904 παιδιά τραυματισμένα, πολλά με σοβαρότερους τραυματισμούς αλλά και ακροτηριασμούς. 2.200 σπίτια οικογενειών κατεστραμμένα ή με σοβαρές ζημιές και πάνω από 1.200.000 άνθρωποι χωρίς πρόσβαση στο νερό. Από τους 1.800.000 κατοίκους αυτής της υπαίθριας φυλακής. Και οι αριθμοί αλλάζουν συνεχώς, δυστυχώς αυξάνονται. Ας μιλήσουμε για εγκλήματα. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία, συστηματικές επιθέσεις, συλλογική τιμωρία όπως ο αποκλεισμός της Γάζας, δολοφονίες αμάχων στη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών και συνδετικών επιθέσεων, καταστροφή παλαιστινιακών κατοικιών και δημοσίων κτηρίων, κατάφορες παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου. Όλα αυτά αποδεικνύονται με μια απλή έρευνα σε διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα. Όμως, χρειάζονται όλα αυτά για να αποδείξουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής και χρειάζονται οι συνεχείς αναφορές σε συμβάσεις και νόμους για να νιώσουμε αποτροπιασμό και για να καταγγείλουμε τις εμψυχρό δολοφονίες μικρών παιδιών. Ρητορικό το ερώτημα. Ας μιλήσουμε για τακτικές ίσων αποστάσεων. Η Ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η τρίτη μέσα σε 6 χρόνια, δεν αποτελεί την κλιμάκωση μια σύγκρουση μεταξύ δύο κρατών. Είναι άλλη μια βαρβαρότητα της Ισραηλινής κατοχής απέναντι σε ένα κατεχόμενο λαό, διότι από τη μια πλευρά είναι ένας στρατός άρτια εξοπλισμένος με χρηματοδότηση των ΗΠΑ και από την άλλη η αντίσταση με κάθε μέσο ενός λαού που προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον κατακτητή. Ο κάθε κατακτημένος λαός έχει το δικαίωμα στην αντίσταση με όλα τα μέσα. Που, αν και είναι αυτονόητο να συμβαίνει, έχει επίσης αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 29 Νοεμβρίου του 1974. Η ρητορική λοιπόν των ίσων αποστάσεων που έχουν υιοθετήσει πολλές κυβερνήσεις, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, είναι ανυπόστατη και εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους κατακτητές, δηλαδή την Ισραηλινή κατοχή. Ας μιλήσουμε για ευθύνες. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θέματα που έχουν απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δημιουργία ενός ευρωμεσογειακού χώρου ελεύθερων συναλλαγών με την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα συνεχή με το εμπόριο θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Τη στιγμή που το Ισραήλ απαγορεύει τους Παλαιστίνους να εξάγουν τα προϊόντα που παράγουν και αναπτύξουν μια υγιή οικονομία. Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνεται η εισαγωγή προϊόντων που καλλιεργούνται σε παλαιστινιακή γη και που το Ισραήλ εκμεταλλεύεται εξάγοντάς τα στην Ευρώπη με την επισήμανση Made in Israel. Οι ελληνικές κυβερνήσεις. Συνεργασία των ελληνικών κυβερνήσεων σε στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Μια διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010 με την ιστορική ανταλλαγή επισκέψεων των πρωθυπουργών της Ελλάδας και του Ισραήλ, Παπανδρέου και Νετανιάχου. Ήταν λίγο μετά που οι Ισραηλινοί κομμάντος είχαν εισβάλει στο στόλο της ελευθερίας, είχαν σκοτώσει 10 Τούρκους ακτιβιστές στο Μάπι Μάρμαρα, είχαν τραυματίσει δεκάδες άλλους, είχαν κατάσχει πλοία του στο Λίσκο και είχαν συλλάβει όλους τους ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτά. Αίγυπτος. Από το καλοκαίρι του 2013, το Αιγυπτιακό καθεστώς έκλεισε σχεδόν ολοσχερό στο μοναδικό πέρασμα για τους Παλαιστίνιους, το πέρασμα της Ράφα, ακόμα και για ασθενείς και για φοιτητές. Ακόμα και αυτή τη στιγμή της σφαγής των Παλαιστινίων της Γάζας, το Αιγυπτιακό καθεστώς κρατά το πέρασμα κλειστό
και απαγορεύει ακόμα και σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας να περάσουν στη Γάζα. Ας μιλήσουμε για αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Ισραηλινή κυβέρνηση, ο αποκλεισμός ήταν μια απάντηση στην εκλογή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι δηλωμένοι στόχοι του κλεισίματος ήταν να αποδυναμωθεί η Χαμάς, να σταματήσει εκτόξευση ρουκετών και να το ελευθερωθεί ο Γκιλάντ Σαλίτ, ο στρατιώτης που ήταν τότε εχμάλωτος στη Γάζα και στη συνέχεια απελευθερώθηκε. Αλλά ο αποκλεισμός που η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει ανοιχτά ονομάσει οικονομικό πόλεμο δεν άρχισε το 2007. Το ερμητικό κλείσιμο της Γάζας είναι το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Όταν το Ισραήλ ξεκίνησε να μετατρέπει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια δεσμευμένη αγορά για να αναγκάσει τους Παλαιστίνους να εξαρτώνται από αυτό. Η σταδιακή απαγόρευση στην ελεύθερη μετακίνηση άρχισε το 1991 όταν το Ισραήλ ακύρωσε τη γενική άδεια εξόδου που επέτρεπε στους περισσότερους Παλαιστίνους να κινούνται ελεύθερα μέσα στο Ισραήλ και τα κατεγόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ας θυμηθούμε και ότι το 2000 ανακαλύπτεται και το κοίτασμα φυσικού αερίου στη θάλασσα της Γάζας. Ο Γιάσερ Αραφάτ τότε είχε χαιρετήσει δημοσίως την ανακάλυψη του υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Γάζας ως ένα δώρο του Θεού στο λαό μας. Με το βολικό πρόσχημα του έλεγχου της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς, το Ισραήλ προχωράει και σε ναυτικό αποκλεισμό. Το αποτέλεσμα είναι να γίνει αδύνατη οποιαδήποτε ενέργεια εξόρυξης φυσικού αερίου για να επιβληθεί οικονομικά ο Παλαιστινιακός λαός. Μάλιστα, το 2007, ένα χρόνο πριν την επιχείρηση Καστλίτ, ο Μωσέ Γιαλόν, νυν υπουργός Άμυνας και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, είχε γράψει: «Είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς μια συνολική στρατιωτική επιχείρηση για να ξεριζωθεί ο έλεγχος της Χαμάς στη Γάζα, ούτε μια εργασία εξόρυξης μπορεί να λάβει χώρα χωρίς τη συνένεση του ακραίου Ισλαμικού κινήματος». Ας μιλήσουμε για αλληλεγγύη. Κατανοούμε ότι η επίθεση που δέχεται η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος του ελληνικού λαού είναι μεγάλη. Ο ελληνικός λαός έχει στο παρελθόν στηρίξει πολύ τον Παλαιστινιακό λαό και τα εγχειρήματα αλληλεγγύης προς αυτόν, αλλά είναι κατανοητό ότι αυτή η δύσκολη εποχή τον έχει απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που προκάλεσε αυτή η κρίση. Όμως η αλληλεγγύη σε ένα λαό που παλεύει για την εξαρτησία του, για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του, συμβάλλει αποφασιστικά στο να κρατηθεί το αξιακό σύστημα του ελληνικού λαού αλόβητο. Διότι σε όσοι υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, η αξιακή κρίση είναι ίσως σημαντικότερη από την οικονομική. Και είναι ο ίδιος ο Παλαιστινιακός λαός που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη ζωή και τις αξίες μας. Και πώς μπορούμε να εκφράσουμε αυτή την αλληλεγγύη? Ας μιλήσουμε λοιπόν για την έκκληση των ίδιων των Παλαιστινίων. Μια έκκληση που στείλαν τις πρώτες μέρες της Ισραηλινής επιδρομής σύλλογοι, κοινότητες, συνελεύσεις, συλλογικότητες από τη Γάζα και όπου οι ίδιοι μας ζητάνε. Οι ίδιοι μας λένε, μεταξύ άλλων, «Εμείς οι Παλαιστίνοι που είμαστε παγιδευμένοι μέσα στη ματωμένη και πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, καλούμε όλους τους ανθρώπους με συνείδηση σε όλο τον κόσμο να δράσουν, να διαδηλώσουν και να εντείνουν τον μποϊκοτάζ τις αποεπενδύσεις και τις κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ μέχρι αυτό να λήξει αυτή τη δολοφονική επίθεση στο λαό μας και να κληθεί να λογοδοτήσει και τις ενέργειές του. Και καλούν για εμπάρκο όπλων στο Ισραήλ και κυρώσεις που θα διακόπτουν την παροχή όπλων και στρατιωτικής βοήθειας από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την οποία το Ισραήλ εξαρτάται για να διαπράττει εγκλήματα πολέμου. Για αναστολή όλων των συναλλαγών και των διμερών συμφωνιών με το Ισραήλ, όπως η Συμφωνία Συμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Για μποϊκοτάζ και κυρώσεις όπως ζητήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων πολιτών το 2005. Χωρίς πίεση και απομόνωση, το Ισραηλινό καθεστώς είχε αποδείξει ξανά και ξανά ότι θα συνεχίσει αυτές τις σφαγές, σαν και αυτές που βλέπουμε γύρω μας τώρα. Δίκαιες για τους εγκληματίες πολέμου. Άμεση διεθνή προστασία των αμάχων της Γάζας. Ας μιλήσουμε λοιπόν, ας γίνουμε η φωνή των Παλαιστινίων και συνεχίσουμε να μιλάμε και μετά, όταν δεν θα είναι πρώτη είδηση η σφαγή στη Γάζα. Και εκτός από το να μιλάμε, ας αναλάβουμε δράσεις, όπως, πόσο και από όπου μπορεί καλύτερα ο καθένας μας. Ευχαριστώ.